Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στο γραφείο της, στα γραφεία της ΕΔΕΚ. Θέλω να ξεκινήσω με κυπριακό και θέλω να πάμε λίγο στον οδικό χάρτη εντός εκτός εισαγωγικών που έχει δώσει ο κύριος Γιούγκερ το τελευταίο διάστημα προς τον Ταγί Περτογάν, αναφορικά με τις υποχρεώσεις βέβαια της Τουρκίας απέναντι στην Ευρώπη, με αντάλλαγμα το να γίνει, να δεχτεί μάλλον η Τουρκία μια συμφωνία για το Κυπριακό. Συνάδελφοί σας το έχουν δει αρνητικά. Θα ήθελα την άποψη σας γύρω από αυτό. Η Κύπρος δεν μπορεί να αποτελέσει το θύμα στα οποιαδήποτε συμφρόντα της Ευρώπης. Η Ευρώπη βεβαίως πρέπει να είναι καταλυτικός παράγοντας για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά μιας λύσης τέτοιας, η οποία να είναι βιώσιμη για να μπορέσει να, είναι, να αντέξει στον χρόνο. Η λογική να βρούμε την οποιαδήποτε λύση για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα είναι καταστροφική και για την Κύπρο, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι καταστροφική και για την ίδια την Ευρώπη, γιατί θα δώσει το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει προβλήματα, αλλά δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι η δική μας στάση, ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν όρια ασφαλείας. Και όταν λέμε αυτά τα όρια ασφαλείας, επειδή συχνά πυκνά παρεξηγείται, λες και είναι μόνο για τους Ελληνοκύπριους, όχι, είναι και για τους Τουρκοκύπριους. Μια κακή λύση θα φέρει σύγκρουση και των δύο κοινοτήτων και τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά. Γι' αυτό θέλουμε μια λύση η οποία να είναι λειτουργική για να μπορεί να είναι βιώσιμη. Και αυτό για να γίνει πρέπει να περιέχει βασικές αρχές και αξίες της ίδιας της σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε εμείς να καταστούμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που οφείλει να στέλνει και η πολιτική ηγεσία στο σύνολό της, αλλά ειδικά η κυβέρνηση. Και δυστυχώς κατά καιρούς έχουμε κάνει εκπτώσεις. Δηλαδή η αναβάθμιση που έγινε στην παρουσία του κ. Ακιντζή, οι συμφωνίες οι οποίες ελέγχθησαν ότι έγιναν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών 50-50, που ξαναακούστηκε το 18 να ισούται με το 82. Άλλο η πολιτική ισότητα και άλλο κάποιοι να θέλουν να μεταφράσουν την πολιτική ισότητα και σε αριθμητική ισότητα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Δημιουργεί προβλήματα. Επιμένω λίγο στις θέσεις του κύριου Γιούγκερ και πώς βλέπετε, διότι εάν και εφόσον έχει αποφασιστεί βέβαια ότι 28 του μήνα θα πάμε στην διάσκεψη για το Κυπριακό στη Γενέβη, και βέβαια θα έχουμε το ίδιο σκηνικό, ίσως με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητή. Αυτή τη στιγμή όμως όλα αυτά τα οποία συζητούνται και με δεδομένο, επαναλαμβάνω, αυτή την κίνηση Γιούγκερ, εσείς πώς τη σχολιάζετε, μονομένα? Ο κύριος Γιούγκερ έχει κάνει αυτή την κίνηση γιατί βρήκε πρόσφορο έδαφος. Η κίνηση αυτή θα ήταν στην ορθή κατεύθυνση εάν ξεκαθάριζε στην Τουρκία κάποια πράγματα χωρίς να παίζουν τη δική μας την πλευρά. Γιατί εμένα μου φαίνεται αυτή η κίνηση ότι τη δική μας την πλευρά πιέζει αντί τον κατακτητή, είναι αυτό ο οποίος παρανομεί. Εμείς οφείλαμε και δυστυχώς, και το λέω πραγματικά χωρίς καμία διάθεση κριτικής μέσα σε κομματικά πλαίσια, ακολουθήσαμε μία πορεία αναδιέξοδη. Να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε αυτή η πορεία των συνομιλιών και στην εξέλιξη θεωρήσαμε, επειδή εκλέγει και ο κ. Ακιντζή, ότι τα πάντα θα λυνούν τους. Βεβαίως έχει σημασία το ότι ο κ. Ακιντζή δεν είναι ο κ. Ερόγλου ή ο κ. Δεχτάς. Αλλά μην ξεχνούμε, και το ξέχασαν αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν, ότι στο τέλος της μέρας η Τουρκία κάνει κουμάντο. Η Τουρκία θα αποφασίσει, βλέπουμε τι κάνει με την αμόχωση, το βλέπουμε με την παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων, με το θέμα των εγγύσεων. Άρα δεν μπορεί να αφήνει στο περιθώριο των πιο σημαντικών παράγοντα, ο οποίο είναι καταλυτικό για επιλύσει του Κυπράκου. Αυτό νομίζω αποτελεί και ένα είδο πολιτική ανοησία. Η δική μα ευθύνη. Βεβαίω η δική μα ευθύνη. Έχουμε αναπτύξει έναν πολιτικό ναυτισμό τα τελευταία χρόνια. Και ο κ. Χριστόφια πριν, ο οποίο επέλεγε τον Κυπριακό στη βάση του ότι ήταν φίλος μου ο κύριος Ταλάτ, θυμόμαστε όλα αυτά. Αναπτύξαμε αυτόν τον πολιτικό αυτισμό που δεν ακούμε τι γίνεται γύρω μας. Γίνονται κοσμογονικές αλλαγές στην περιοχή μας. Έχουμε αντιληφθεί ότι οι Κούρδοι έχουν κράτος ήδη στη Συρία. Όταν ανακοινώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 500 εκατομμύρια στρατιωτική βοήθεια, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει επικράτεια, αυτό σημαίνει έδαφος, αυτό σημαίνει κυριαρχία. Τι θα ακολουθήσει, θα γίνει και στην Τουρκία?
Αυτά πρέπει να συζητά το Εθνικό Συμβούλιο και όχι να πηγαίνει ο κάθε πρόεδρος του κάθε κόμματος εκεί να κάνει το δικό του μονόλογο, να κλείνει το φάκελο του για να φεύγει και τελειώσαμε. Να συζητήσουμε τα συμφέροντα σε σχέση με τους υδρογονάθρακες. Ο καταλυτικός παράγοντας για εξελίξεις και επίλυση του Κυπριακού. Βεβαίως είμαι εξ αυτών που λέω ότι το Κυπριακό πρέπει να επιληθεί, δεν πρέπει να παραμείνουμε αγκυλωμένοι σε μια λογική. Οι άλλοι από εκεί, εμείς από εδώ και τελείωσε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν έχουμε τον χρόνο να το εξηγήσουμε τώρα. Νομίζω αυτά όλα τα δεδομένα έπρεπε να μπαίνουν στο τραπέζι και έτσι να αναγκάζαμε και τον κάθε κύριο Γιούγκερ να τοποθετείται στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά τα μηνύματα δεν πάνε στην Ευρώπη, δεν πάνε στο επίπεδο που θα πρέπει να πάνε. Όχι, νομίζω δεν πάνε εκεί να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γι' αυτό να αφήνουμε το περιθώριο είτε στην Επιτροπή από τον κύριο Γιούγκερ, είτε καμιά φρονή στο Συμβούλιο, να αφήνονται έτσι λογικές οι οποίες νομίζω δεν αρμόζουν με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι το πιο δημοκρατικό όργανο, έγινε και η παρουσία ολονών μας και των έξι, οι οποίοι πέραν των ιδεολογικό-πολιτικών διαφορών, τις οποίες έχουμε, βρίσκουμε κάποια μίνιμουμ σημεία και συμφωνούμε για το καλό του τόπου μας. Αυτό κάνουμε. Να μείνουμε λίγο στα ευρωπαϊκά θεσμία και επειδή την Τρίτη, να δεν κάνω λάθος, έχουμε και την έκθεση της κυρίας Χατζηπυρίου. Θα είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών η πρώτη συζήτηση. Και τον Ιούλιο θα πάει στην Ολομέλεια για την εταιρική ψήφιση. Μία έκθεση το προσχέδιο της οποίας ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ναι, κοιτάξτε, εξαρτάται από ποια γωνιά θέλουμε να το δούμε. Ξεκίνησε ένα προσχέδιο το οποίο ήταν πολύ κακό. Δεν περιείχε τίποτε. Φτάσαμε σε ένα σημείο με τη δική μας τη δουλειά. Ξέρετε το πιο εύκολο πράγμα, αληθοβολούμε. Να πούμε δεν είναι κακή, να γύρουμε πίσω, να μην κάνουμε τίποτα και να πούμε δεν είναι κακή έκθεση. Αυτό θέλουμε. Προσωπικά δεν είναι αυτό που θέλω. Μια πολύ κακή έκθεση, κάναμε τρομπολογίες, κάναμε lobbying με άλλους ευρωβουλευτές, προσπαθούμε να αλλάξουμε, υπάρχουν αναφορές οι οποίες δεν μας ικανοποιούν. Όπως? Η τελευταία αναφορά η οποία υπήρχε για το απευθείας εμπόριο, καταφέραμε και παραλήφθηκε χθες σε συνάντηση που έγινε προχθές στο Στρασβούργο, στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, όπου συμμετέχει και ο Τάκης ο Χατζηγεωργίου. Εκεί απαλήφθηκε αυτή η αναφορά. Υπάρχουν αναφορές οι οποίες χρειάζονται βελτίωση. Αναφέρεται σε αυτό το προσχέδιο, σε αυτή την έκθεση, εν πάση περιπτώσει, που θα παρουσιαστεί την Τρίτη και το θέμα της λεγόμενης απομόνωσης των Τουρκών Κυπρίων. Ναι, δεν θα παρουσιαστεί τελικά αυτό. Φαίνεται ότι θα πάνε πράσινη. Ήταν μια τρομολογία που κατατέθηκε εκ μέρους βουλευτών των Πρασίνων. Μπορεί να την καταθέσουν ξεχωριστά να πάει προς ψήφιση, αλλά θα καταψηφιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Εντάξει, δεν μπορούμε να θέλουμε ότι ένα σχέδιο το οποίο χτίζεται από κάποιους άλλους. Και θέλω να σημειώσω κάτι άλλο. Τα σχέδια σε σχέση με την Τουρκία, τα reports σε σχέση με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια είναι από τα καλύτερα τα οποία παίρνουμε. Βέβαια υπάρχουν αναφορές οι οποίες δεν μας ικανοποιούν. Μα γι' αυτό δεν τις ψηφίζουμε στο τέλος. Τηρούμε αποχή. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε να δούμε πού θα φτάσει. Άρα αδίκως λέτε δημιουργήθηκε όλη αυτή η. Όχι, υπάρχει υπερβολή. Υπάρχει υπερβολή. Σωστό να υπάρχει ανησυχία. Σωστό να τρέχουμε. Γι' αυτό είμαστε εκεί. Για να αλλάξουμε τα πράγματα, για να φέρουμε το καλύτερο. Αλλά πρέπει να σταματήσει αυτή η υπερβολή. Υπερβολή ότι το τέλος του κόσμου λες και έγινε κάτι πολύ κακό. Όχι, ήταν κακό, ήταν ελλιπές και καταφέραμε με τη δική μας τη συμμετοχή, με το δικό μας το τρέξιμο να το φέρουμε σαν πολύ καλύτερο σημείο. Δεν είμαι εγώ που γράφω την έκθεση. Δεν είμαι μόνος μου εγώ και εσείς να καθίσουμε εδώ να κάνουμε μια έκθεση ότι θέλουμε να την βάλουμε μέσα, να πούμε χίλια πράγματα για την Τουρκία. Υπάρχουν και παράγοντες από την άλλη πλευρά. Δεν παίζουμε μόνοι μας μπάλα. Πρέπει να αντιληφθούμε αυτό. Ο στόχος λοιπόν μας είναι μέχρι την παρουσίαση της έκθεσης πρόοδου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο του Ιουλίου που θα γίνει μετά από τρεις εβδομάδες να πετύχουμε το καλύτερο. Αυτός ο στόχος. Θέλω να μείνουμε λίγο στο Κυπριακό και να επανέλθω λίγο στο η διάσκεψη για τη Γενέβη πριν πάμε στα θέματα και τα προεκλογικά αν θέλετε. Τι αναμένετε εσείς βλέποντας όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται γύρω μας.
Η Τουρκία είναι πολύ πιθανό να κάνει μια κίνηση που θα έχει πλήξει πολλούς. Εγώ το έχω πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Από τη στιγμή που έχουν εξασφαλίσει τόσα και τόσα τουρκική πλευρά, ειδικά στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Άρα δεν είμαι εξ αυτούς που αποκλείουν εκ προημίου την οποιαδήποτε κίνηση. Εξαρτάται από. Κίνηση ό,τι αφορά το κεφάλαιο ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Για να κερδίσουν κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάναμε τόσο καιρό. Ο πρόεδρος, δυστυχώς, το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, έπεφτε μέσα στις παγίδες τις οποίες έστεινε. Εξάγγελε πράγματα τα οποία ο ίδιος μετά από 24 ώρες τα καταπατούσε με τον πιο πρόχειρο τρόπο και έστειλε ένα μήνυμα ότι είναι ευάλωτος στις οποιασδήποτε πιέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι θα σταθεί σε αυτά τα οποία έχει πει εσχάτως. Δηλαδή το ζήτημα της ασφάλειας πρέπει να είναι κυρίαρχο για να ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις της Τουρκίας. Αλήθεια, τι έκανε η Τουρκία στην προηγούμενη Γενέβη? Είπε τίποτα για την ασφάλεια, ούτως ώστε πρέπει. Δεν άρχισε η συζήτηση για την ασφάλεια. Το μόνο που έγινε. Γιατί δεν θυμόμαστε η κατάθεση χαρτών. Γιατί δεν άρχισε η συζήτηση για την ασφάλεια? Γιατί είναι τη συγκεκριμένη θέση η Τουρκία. Η ρητορική της Τουρκίας μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι? Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν αποκλείω να γίνει οποιαδήποτε κίνηση. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να έρθουμε λίγο στα προεκλογικά. Δεν ξέρω εσείς ως ο Ευρωβουλευτής αν συμμετέχετε. Συμμετείχα στη διαδικασία λήψης της απόφασης. Ήμουν υπέρ της πρότασης του Προέδρου και του Πολιτικού Γραφείου. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο μυαλό μας. Ο καθένας από εμάς θέλει ένα δικό του πρόεδρο για να τον εκπροσωπεί κατά πολύ τον τρόπο. Αυτό δεν γίνεται. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο κατέγραψε 6,2 στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Νομίζω ότι η υποψηφιότητα του Νικόλου Παπαδόπουλου εκπληρεί πάρα πολλά από τα κριτήρια τα οποία έχουμε θέσει και νομίζω σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε, εμβολιάζοντας όμως ουσιαστικά το πρόγραμμα του Νικόλου Παπαδόπουλου. Δηλαδή, η λογική να στηρίξω τον Νικόλου Παπαδόπουλου χωρίς καμία προϋπόθεση με βρίσκει αντίθετο. Και δεν κάτι τέτοιο. Όχι, δεν. Αυτόν ήδη γίνεται δουλειά σε σχέση με το πρόγραμμα. Εγώ θέλω να δω τις θέσεις της ΕΔΕΚ μέσα στο πρόγραμμα του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Είναι ένας νέος άνθρωπος, σημαντικό για την κυπριακή κοινωνία. Ένας άνθρωπος των 42-43 χρονών. Αυτό και μόνο είναι μια σύγκρουση με κατεστημένες αντιλήψεις. Θέλω ένα σχόλιο πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκήθηκε και από πλευρά ΑΚΕΛ. Ακριβώς για αυτήν τη συνεργασία, για αυτήν την απόφαση υποστήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου, χωρίς την ουσία να προϋπάρχει ένα πλαίσιο. Καλά, τώρα να κάνει το ΑΚΕΛ κριτική για τις διαδικασίες που ακολούθησαν, αλλά ακόμα για τις προεδρικές εκλογές, νομίζω μπορεί να είναι και ανέκδοτο. Λυπούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Νικόλας Παπαδόπουλος χθες πήγε στην πολιτική, δεν ξέρουν ποιες είναι οι θέσεις του. Έπρεπε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα και να βγούμε έξω στους δρόμους να ψάχνουμε. Έχουμε το πρόγραμμα, πέστε μας ποιος κάνει για υποψήφιος. Όχι. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος ξέρουμε τον πολιτικό του βίο και την πολιτική του δράση. Και πάμε, θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα στη συνέχεια, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνηθεί και θα οφείλει να το υλοποιήσει. Στο Κυπριακό συμφωνείτε, κύριε Παπαδάκη? Συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι με απόλυτον τρόπο. Εμείς θέλουμε να βγούμε πιο επιθετικά σε σχέση με αυτό που λέμε για τη λύση του Κυπριακού. Δηλαδή, η δική μας φιλοσοφία, η οποία είναι αντίθεση με τη φιλοσοφία του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού, που έλεγαν ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την προσέγγιση, θα επιλύσουν τον Κυπριακό. Εγώ λέω ότι πρέπει να βγούμε εμείς επιθετικά να πούμε ότι με τη δική μας την προσέγγιση, εμείς θα λύσουμε τον Κυπριακό και θα το λύσουμε ουσιαστικά με μια λύση τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμη. Κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θέλω πάρα πολύ να σας ρωτήσω. Ως ένας άνθρωπος που κινείστε αυτή τη στιγμή εντός Ευρώπης, κινείστε σε πόλεις οι οποίες έχουν δεχθεί τρομοκρατικά ακτυπήματα. Είχαμε πρόσφατα το τελευταίο με το Λονδίνο. Και πόσο πραγματικά ασφαλής νιώθετε και τι θα μπορούσε να κάνει πλέον η Ευρώπη για να προστατευθεί? Ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα πρέπει να το κλείσουμε σύντομα. Που νομίζω πρέπει να το κλείσουμε σύντομα, αλλά δυστυχώς έχει ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου. Ας σας πω μόνο ότι τον Δεκέμβρη του
2016 το γραφείο μου είχε κάνει εκδήλωση στις Βρυξέλλες για την τρομοκρατία πριν ξεκινήσουν οι τρομοκρατικές επιθέσεις και μάλιστα κατατέθηκα στοιχεία όπου 6.300 Ευρωπαίοι πολίτες πήγαν στη Συρία να πολεμήσουν στο πλευρό του ISIS και κατατέθηκε η εκτίμηση ότι θα επέστρεφαν πίσω ως κινητές βόμβες, κάτι το οποίο γίνεται σήμερα. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Κανένας από τους πρόσφυγες, γιατί έχουν αναπτυχθεί και διάφορες ανοησίες και μύθοι, δεν εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Είναι υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό, έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη. Είναι άνθρωποι που είναι στο κοινωνικό περιθώριο, τους εκμεταλλεύτηκε ο θρησκευτικός φανατισμός στα τελευταία στάδια της ζωής τους και τους αξιοποίησε με τέτοιον τρόπο τους ώστε να πάρουν τη δικιά τους εκδίκηση απέναντι στον δυτικό τρόπο ζωής. Βεβαίως έχουν τεράστια ευθύνη για τη διάλυση της Συρίας, του Ιράκ, ευρωπαϊκές χώρες. Η Αμερική, η οποία έρχεται, δημιουργεί όλα τα προβλήματα και δεν υπόκειται σε κανέναν. Σε καμία υποδοχή υπόλογη πουθενά. Δεν αναλαμβάνει τα βάρη όλων αυτών τα οποία έχει δημιουργήσει. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναλάβει την ευθύνη. Νομίζω ότι πρέπει να εξαλειφθεί το ISIS επί του εδάφους. Για την ίδια στιγμή θα πρέπει οι μυστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών χωρών να έχουν τέτοια συνεργασία μεταξύ τους, ώστε πριν καν σκεφτούν αυτοί οι περίεργοι τύποι να κάνουν κάτι, να τους αντιμετωπίσουν. Εσείς πόσο ασφαλείς νιώθετε αυτή τη στιγμή? Να σας πω κάτι, δεν έχω αφήσει, παρόλο που ήμουν εκεί όταν έγιναν τα τρομοκρατικά χτυπήματα, ήμουν στους περιορισμούς της Βρυξέλλες, δηλαδή μας επέτρεπε μια αστυνομία να βγούμε στον δρόμο. Υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές στις ταράτσες απέναντι από το σπίτι όπου μένω, στην πολυκατοικία όπου μένω. Δεν το έχω αφήσει να με περιορίσει, διαφορετικά θα έχουν νικήσει. Προσπαθώ ο τρόπος ζωής μου όπως ήταν πριν να είναι και τώρα και λέω ότι άμα είναι να τύχει, θα τύχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.